Αλλαγές στην ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας και της πυροσβεστικής αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Η μόνη αλλαγή στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων είναι αυτή της αυτεπάγγελτης αποστρατείας του τέως πλέον αρχηγού Γεάντι Πτέραρχου Γεώργιου Μπλιούμη. Πρόκειται για μια αναμενόμενη αλλαγή καθώς αποστρατεύτηκε στην ώρα του. Νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας τοποθετείται ο αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ένας από τους πιο έμπειρους ικάρους της ΧΑΦ με βαρύτατο βιογραφικό, θητεία σε εξαιρετικά κρίσιμες διοικητικές θέσεις και σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλα, το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε την αποστρατεία του αρχηγού της πυροσβεστικής αντιστράτηγου πυροσβεστικού σώματος Στέφανου Κολοκούρη και την τοποθέτηση του αντιστράτηγου πυροσβεστικού στόματος Αλεξίου Ράπανου ως νέου αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Όσον αφορά το Στέφανο Κολοκούρη, αποστρατεύτηκε τόσο γιατί ήταν αρκετό καιρό στην ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, όσο και γιατί είχε εμπλοκή στο μάτι αλλά και στις πρόσφατες πυρκαγιές της Εύβοιας. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρχε ένα θέμα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Κωνσταντίνο Φλόρο. Παρ' όλα αυτά, παρέμεινε στη θέση του λόγω και των καλών σχέσεων που είχε με την πρεσβεία.